Μια απίστευτη ταλαιπωρία μέχρι ότου να προμηθευτούν τα απαραίτητα self-test για τα παιδιά τους έχουν υποστεί τα τελευταία 24 ώρα οι γονείς των μαθητών αλλά και οι εκπαιδευτικοί στο Ρέθμνο, με αποκορύφωμα τη σημερινή ημέρα όπου παρατηρήθηκε προσωρινή έλλειψη στα φαρμακεία του νομού. Οι ενδιαφερόμενοι που έμειναν κυριολεκτικά στα κρύα του λουτρού ενημερώνονταν από τους φαρμακοποιούς πως εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα ακόμα και στην κεντρική φαρμακαποθήκη. Έχουμε παράπονα από κάποιους γονείς ότι πήγαν σε κάποια φαρμακεία να παραλάβουν το self-test για τα παιδιά τους που θα πάνε στο σχολείο, να το κάνουν να πάνε στο σχολείο. Είδαμε ότι δεν υπήρχαν κάποια self-test, κάποιο απόθεμα σε κάποια φαρμακεία. Είχαμε μια πλατφόρμα. Συνήθως έπεφτε κάποιο διάστημα, δεν μπορούσαν να μπουν για να το παραλάβουν. Είχαμε έτσι μια ταλαιπωρία. Από χθες το απόγευμα η αποθήκη μας δεν έχει διαθέσιμα self-test. Κάτι που σημαίνει ότι και εμείς ταυτόχρονα δεν μπορούμε να διαθέσουμε στον κόσμο. Οπότε από το πρωί είμαστε μέσα στην άρνηση, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα, περιμένουμε να παραλάβουμε. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, μέχρι το απόγευμα ή το αργότερο αύριο το πρωί, εκτιμάται ότι θα γίνει ο ανεφοδιασμός της φαρμακαποθήκης του Ρεθύμν, ώστε να ξεκινήσει και πάλι η διάθεση των self-tests. Μέχρι και τις απογευματινές ώρες σίγουρα δεν θα παραλάβουμε. Οπότε όλο το πρωινό της Τρίτης σήμερα, εχθές πιθανότατα συνάδελφοί μου επίσης ξέμειναν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όπως το ίδιο συνέβη και με εμάς εδώ. Μηδενίσαμε. Σήμερα το πρωί δεν είχαμε καθόλου διαθέσιμα self-test να δώσουμε. Το μεσημέρι θα κλείσουμε όπως ορίζει το πρόγραμμά μας. Θα ξανανοίξουμε το απόγευμα. Κάποια στιγμή στο απόγευμα, σύμφωνα και με το προγραμματισμένο μας δρομολόγιο παραλαβής φαρμάκων, πιστεύουμε να παραλάβουμε, αλλά χωρίς να είναι βέβαιο. Άρα, αν όχι αύριο. Πλέον διαφορετικά πάμε αύριο. Ναι. Αύριο. Αύριο που θα είναι μέσα σε λίγες ώρες εξυπηρέτηση εκατοντάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι δυστυχώς, παρόλο που ήρθαν οι άνθρωποι εμπρόθεσμα να παραλάβουν τα τεστ, τους τεστ δεν υπάρχουν. Η Ευρυδίκη Ψυχαράκη, που κάνει λόγο για ένα απίστευτο λαλούμ στην προμήθεια και τη διάθεση self-test, ξεκαθαρίζει πως η ευθύνη γι' αυτό ανήκει καθαρά στην πολιτεία και όχι στους φαρμακοποιούς. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα φάρμακα ή προϊόντα που διατίθενται μέσω του φαρμακείου, τα οποία ο κάθε φαρμακοποιός κάνει τον προγραμματισμό του, παραγγέλνει για να έχει επάρκεια. Είναι κάτι με το οποίο ήρθαμε και σε σύγκρουση, γιατί υπήρξαν διάφορα ευτράπελα με συμπολίτες μας. Μα γιατί δεν έχετε, γιατί δεν παραγγέλνετε. Ούτε να παραγγείλω μπορώ, ούτε να έχω όταν θέλω. Και όλα αυτά τη στιγμή που αρκετοί γονείς στο Ρέθμνο εκφράζουν και πάλι την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα ελλειπή μέτρα καθαρισμού και υγιεινής που τηρούνται στα σχολεία του νομού με την επαναλειτουργία τους. Κάνουν φιλότιμες προσπάθειες οι καθαρίστρες, αλλά δεν επαρκούν και το ωράριό τους για να φτιάξουν αυτό, να καθαρίσουν και να είναι ασφαλή τα παιδιά μας. Αυτό ζητάμε εμείς, και να αραιώσουν στα τμήματα κάπως, να πάρει κάποια μέτρα για την αραίωση των τμήματων, ούτως ώστε να είναι πιο ασφαλή μέσα στο περιβάλλον που κάνουν μάθημα. Με βάση πάντως το μέχρι στιγμής προγραμματισμό, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, self-test θα διατίθενται σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.